Πρεμιέρα της τρίτης εθνικής στο Γάζι με τον Αλμυρό να φιλοξενεί τον Άρη Πετρούπολη στο 11ο λεπτό πρώτη φάση στο μάτς με το φάουλ του Φραγκουλάκη, μπάλα να καταλήγει out. Στη συνέχεια η ομάδα της Πετρούπολης ήταν καλύτερη. Στο 15 ο Γάγκο σούταρη, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Λίγο αργότερα ο Γκούφας δεν κατάφερε να νικήσει τον Χανιωτάκη που απέκρουσε ενστικτοδός, όπως ο Χανιωτάκης νίκησε στο τέτα-τέτ και τον Αντωνακόπουλο. Στο 35, μία από τις καλύτερες φάσεις του Αλμυρού στο πρώτο ημίχρονο, μετά την πάσα του Αγαπάκη, ο Μπουρσέλης δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Αντωνακόπουλος σούταρε και έβαλε μπροστά στο σκορ με 0-1 την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Με γκολ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Λίγα λεπτά αργότερα όμως η ομάδα της Πετρούπολης έμεινε με 10 παίκτες. Ο Γεραγωτέλης έκανε αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα στον Λεόν Πιερτζακόμι. Ο διαιτητής Μόσχου από το Λασίθι έβγαλε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Γι' αυτό εδώ το πολύ σκληρό μαρκάρισμα με 10 ο Άρης Πετρούπολης. Στη συνέχεια ανέβηκε ο Αλμυρός, ο Γκέτσι σε μια φάση διαρκείας δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια ο Μπουρσέλης σούταρε, η μπάλα κόντραρε. Ο Αλμυρός συνέχισε να πιέζει. Ένα κόρνερ του Φραγκουλάκη, μπάλα του Λεόν, out την μπάλα. Και στο 72 παραλίγο να γίνει το δεύτερο γκολ για τον Άρη Πετρούπολης με το σούτ του Αργυρίου να καταλήγει out. Από εκεί και πέρα νέο φάουλ για τον Αλμυρό από τον Φραγκουλάκη, out. Και στο 86 Φραγκουλάκης αυτή τη φορά με εκτέλεση φάουλ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας 1-1. Έξαλλη παγκυρισμία από τους ποδοσφαιριστές του Αλμυρού για την ισοφάριση, όμως είχε και συνέχεια, καθώς το 90 μετά το φάουλ του Φραγκουλάκη ο Μάγκας με κεφαλιά αμαρκάριστο στην καρδιά της περιοχής του Άρη Πετρούπολης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-1 ανατροπή και βάζοντας φωτιά στο γάζι, πρώτη νίκη για τον Αλμυρό στο πρωτάθλημα.